Καλησπέρα και από μένα. Να καλωσορίσουμε και εμείς τον Σεβασμιότατο στη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση. Η παρουσία του εδώ δείχνει το ενδιαφέρον του για σημαντικά προβλήματα του τόπου μας και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Την εισήγηση από τη δική μας μεριά θα την κάνει ο Χρήστος Βάιος και εγώ θα μιλήσω αργότερα ως πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων. Ευχαριστώ. Καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου τον Σεβασμιότατο. Ευχαριστούμε για τη βοήθεια. Είναι πάντα πρόσδεκτος στην Ελλάδα του Συμβουλίου. Όπως επίσης και τον κύριο την Περιφερειάρχη και τους συμβούλους τους περιφερειακούς. Πριν ξεκινήσω την τοποθέτηση και την εισήγηση, οφείλω να ενημερώσω το κοινό και το σώμα ότι τη Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου, κατατέθηκε μια επιστολή του Δημοτικού Συμβούλου της Δύσης Αντιπολίτευσης προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Είχε θέμα το σημερινό. Ωστόσο, επειδή τα χρονικά περιθώρια είναι στενά, και επειδή είναι ικανή η μειοψηφία, καθότι κατέχει το 1 τρίτο των συμβούλων, 11-33, να προκαλέσει Δημοτικό Συμβούλιο και μόνο με το αίτημά της. Συνεπώς μπορούσαμε να το κάνουμε το συμβούλιο νωρίτερα και όχι μόνο 5 ώρες πριν τη λήξη της διαβούλευσης. Θα ήθελα επομένως να διαβάσω λίγο την επιστολή. Κύριε Πρόεδρε, με αφορμή δημοσιεύματα και κατόπιν ανάρτηση του νέου οργανογράμματος του Υπουργείου Πολιτισμού σε συνδικαλιστικούς τρόπους, θέλαμε να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας και την πλήρη αντίθεσή μας για τη συγχώνευση της εφορίας αρχιτεκτών Βρεμενών με την εφορία αρχιτεκτών Κοζάνης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι δόθηκε χρόνος μόλις μιας εβδομάδας για διάλογο με την Ευρωπαϊκή Σωματεία, παρακαλούμε άμεσα για τη σύγκληση έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βρεμενών, στον οποίο προσκληθούν όλοι οι τοπικοί φορείς και οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες για να μην χαθεί μια ακόμα δημόσια υπηρεσία από τα Βρεμενά. Με εκτίμηση, υπογράφω την Δημοτική Σύμβουλη. Αυτό είναι προς γνώση της κοινωνίας. Περνάω τώρα στην εισήγηση της μείζων της αντιπολίτευσης. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα της συγχώνευσης της εφορίας Γρεβενών, αρχιτεκτών Γρεβενών, στην εφορία αρχιτεκτών Κοζάνης. Η εφορία αρχιτεκτών Γρεβενών συστάθηκε με το ισχύον οργανόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού στις 29/10/2014 και έκτοτε λειτουργεί με προσωρινή έδρα την Κοζάνη. Στο διάστημα αυτό έγιναν προσπάθειες από την προϊσταμένη το προσωπικό της εφορίας προς εξέβρεση χώρου στέγασης της υπηρεσίας στα Γρεβενά, οι οποίες εν τέλει τελεσφόρησαν με την παραχώρηση του Μήλου του Μπούσιου από το Δήμο Γρεβενών με σχετική του απόφαση. Ωστόσο, λίγο πριν από την ολοκλήρωση των επιδείων ετών προσπαθειών που οδήγησαν στην παραχώρηση του κτηρίου, ο νομός Γρεβενών κινδυνεύει να μείνει και πάλι χωρίς φορέα προστασίας του πολιτισμικού τοποθέτηματος. Τα Γρεβενά είναι μια περιοχή με πληθώρα γεωλογικών θέσεων και μνημείων από τους προϊστορικούς έως τους μεταβυζαντινούς χρόνους, 45.000 χρόνια πριν από σήμερα έως το 1830. Η εφορία αρχιτεκτών Γρεβενών έδωσε επανειλημμένα το παρόν με πλήθος εκδηλώσεων προς το ευρύ κοινό πολιτιστικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας και συχνές αυτοψίες σε μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους, σωστικές ανασκαφικές έρευνες και σωστικές συμβάσεις σε μνημεία. Η παρουσία του Υπουργείου Πολιτισμού στα Γρεβενά έχει αρχίσει ήδη να αλλάζει το πολιτιστικό τοπίο μιας περιοχής που τα τελευταία χρόνια υπαγόταν αρχαιολογικά στη Λάρισα, στη Βέρεια και τέλος στη Κοζάνη, στην οποία και βρίσκονται όλοι οι αρχαιολογικοί θησαυροί των Γρεβενών, με αποτέλεσμα να παραμένουν άγνωστοι, παραμελημένοι, ξεχασμένοι από το ευρύ κοινό και αφημένοι στο έλεγχο του αρχαιοκαπήλου. Είναι χρέος όλων μας, της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των πολιτών, η διατήρηση της εφορίας αρχαιολογικών Γρεβενών. Θυμίζουμε την πολίτευση. Αυτή η πρόεδρε επιστολή θα κατατεθεί και προς τον πρόεδρο, προς το Προεδρείο, ούτως ώστε να ενσωματωθεί στο σώμα της απόφασης. Πέρα όμως από το σχετικό μέρος της τοποθέτησής μας, υπάρχουν και κάποια ακόμα στοιχεία βαρύνουσα σημασία τα οποία πρέπει να παρατεθούν. Πρώτον, η ενδεχόμενη συγχώνευση της εφορίας αρχιτεκτών Γρεβενών υπό τη σκέπη της εφορίας αρχιτεκτών Κοζάνης αποτελεί διπλό ράβισμα για την κοινωνία, την τοπική. Αυτό διότι η παραχώρηση του κτηρίου του Μήλου του Μπούσιου από τον Δήμο Γρεβενών για την στέγαση της εφορίας αρχιτεκτών είχε ως κόστος ευκαιρίας την απώλεια έγκρισης πολεμικού μουσείου από τον Δήμο Γρεβενών. Επιλέγει δηλαδή διακοπή των διαδικασιών για τη στέγαση του πολεμικού μουσείου με γνώμονα να μην συγκατάσταση τη φορέα αρχαιοτήτων. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, λοιπόν, βρισκόμαστε ενώπιον του κινδύνου να μην στεγαστεί καμία από τι δύο υπηρεσίε. Δεύτερον, συγκρίνοντα το ισχύον οργανόγραμμα σε σχέση με το προηγούμενο, παρατηρείται ότι οι περιφερειακέ υπηρεσίε του Υπουργείου Πολιτισμού μειώνονται μόνο κατά τρει. Γίνονται κάποιε ιδρύσει καινούριων, κάποιε συγχωνεύσει άλλων. Επομένω, η διαφορά προκύπτει στο 3. Δηλαδή, από 52 προκύπτουν 49. Θα γινόταν ενδεχομένως συντελεκτή η συγχώνευση της εφορίας αρχιτεκτών Γρεβενών στην εφορία αρχιτεκτών Κοζάνης, αν το πρόγραμμα των συγχωνεύσεων ήταν ευρύ, σε μια ευρία κλίμακα, ούτως ώστε να περισταλούν τα πάνω στο Υπουργείο. Ωστόσο, δεν έχουμε να κάνουμε πολύ περιορισμένο αριθμό συγχωνεύσεων, θύμα των οποίων είναι και η εφορία των Γρεβενών. Τρίτον,
Ακόμα ένα στοιχείο που αξίζει να παρατηρηθεί από τη σύγκριση των δύο οργανογραμμάτων είναι ότι σε νομούς εφάμιλους γεωγραφικά και πληθυσμιακά με τον νομό Δρεβενών, όπως η Φωκίδα και η Δεσποτεία, οι φορείς αρχιτεκτών παραμένουν. Τέταρτο, οφείλαμε τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο όσο και στην τοπική κοινωνία να δράσουμε νωρίτερα και μαζικότερα και όχι φυσικά την τελευταία ημέρα της διαβούλευσης. Πέμπτο, το προηγούμενο διάστημα επισκέφθηκαν την περιοχή μας τρεις υπουργοί της κυβέρνησης. Τέθηκε σε κάποιους από αυτούς από μέρος των τοπικών θεσμικών παραγόντων το ελεύθερο ζήτημα, δεδομένου ότι υπήρχαν διαδόσεις σχετικά με τη συγχώνευση από τον Αύγουστο. Και έκτον, ποιες είναι ενέργειες του τοπικού βουλευτή, δεδομένου ότι τόσο ο Δήματος όσο ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης κλπ. Έχουν με επιστολές τους διαμαρτυρηθεί σχετικά με το ζήτημα. Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι είμαστε εδώ ως παράταξη, ώστε να δράσουμε υποστηρικτικά σε οποιαδήποτε ενέργεια, από όπου και αν προέρχεται, στην κατεύθυνση διατήρησης της έδρας της εφορίας συνταξιδιώτων στα Γραβενά. Να βοηθήσουμε ώστε να σωθεί ό,τι σώζεται, έστω και την ίστατη στιγμή. Σε αυτήν την συγκυρία είναι ευχάριστο ότι όλοι οι θεσμικοί παράγοντες του τόπου συμπλέουν τις απόψεις μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Βαέο.